Από το βιβλίο Ιερεμίας ο προφήτης, λάμτα δέλτα κεφάλαιο, 6 εδάφιο, σελίδα 706. Είμαστε στη σελίδα 706, σελίδα 706, Ιερεμίας ο προφήτης, 34 λάμτα δέλτα κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Λάμτα δέλτα κεφάλαιο, 6 εδάφιο, σελίδα 706 από το βιβλίο Ιερεμίας ο προφήτης. Και λάλησεν Ιερεμίας ο προφήτης προς Εδεκία τον βασιλέα του Ιούδα, πάντα στους λόγους τούτους εν Ιερουσαλήμ. Το δε στράτευμα του βασιλέως της Βαβυλώνος επολέμη κατά της Ιερουσαλήμ με τα πασών των πόλεων του Ιούδα των εναπολιφθησών κατά της Λαχής και κατά της Ακιζά, Αζικά, διότι αύτε εναπελήφθησαν εν τες πόλες ειν Ιούδα πόλης οχυρέ. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμίαν παρακυρίου, αφού ο βασιλεύς Εδεκίας έκαμε συνθήκη με τα παντός του λαού του εν Ιερουσαλήμ, για να κηρύξει εις αυτούς άφεσιν, ώστε να αποπέμψει έκαστος τον δούλων αυτού και έκαστος την δούλην αυτού Εβραίων ή Εβραίαν, ελευθέρους, για να μην έχει μηδείς δούλων Ιουδαίων αδελφών αυτού. Και ήκουσαν πάντες οι άρχοντες και πάσο ο λαός, εισελθόντες στη συνθήκη του να αποπέμψω συνέκαστος των δούλων αυτού και έκαστος την δούλην αυτού ελευθέρους, ώστε να μην έχω συμπλέον δούλους αυτούς. Υπήκουσαν λοιπόν και απέπεμψαν. Μετά τα αυτά όμως, τους δούλους και τας δούλας στους οποίους απέπεμψαν ελευθέρους, έκαμον να επιστρέψωση και καθυπέβαλον αυτούς να είναι δούλοι και δούλε. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία παρακυρίου λέγον. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ έκαμον διαθήκην προς πατέρα σας καθήν μέραν εξήγαγον αυτούς εκ γης Αιγύπτου εξήκου δουλείας λέγον εν το τέλει 7 ετών αποπέμψατε έκαστος τον αδελφού αυτού των Εβραίων ως σε πολίθησε και σε υπηρέτησεν 6 έτη. Τότε θέλεις αποπέμψει αυτόν ελεύθερον από σου, αλλά οι πατέρα σας δεν μήκουσαν, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών. Και εσείς τώρα είχετε επιστρέψει και κάμει το ευθές ενωπιών μου κηρύττοντες έκαστος άφεσιν εις των πλησίων αυτού. Και είχετε κάμει συνθήκην ενωπιών μου εν το οίκο εφό εκλήθη το όνομά μου. Αλλά επιστρέψατε και μιάνατε το όνομά μου και κάμετε έκαστος των δούλων αυτού και κάστε την δούλη αυτού να επιστρέψωση τους οποίους είχετε αποπέμψει ελευθέρους κατά τη θέληση αυτών και καθ' υπεβάλλετε αυτούς για να είναι σε εσάς δούλοι και δούλε. Δια τούτο το λέει ο Κύριος. Εσείς δεν μηκούσατε να κηρύξετε άφεσιν έκαστος των αδελφών αυτού και έκαστος των πλησίων αυτού. Ιδού λοιπόν λέει ο Κύριος, εγώ κηρύττω άφεσιν εναντίον σας εις την μάχεραν, εις τον λιμόν, εις την πείναν και θέλω σας παραδώσει εις διασποράν εν πάση της βασιλείς της γης. Και θέλω παραδώσει τους ανθρώπους αθετήσαντας τη διαθήκη μου, ήτινες δεν εξετέλεσαν τους λόγους της διαθήκης την οποία έκαμε ενώπιόν μου, ότε έσχισαν τον Μόσχον εις δύο και πέρασαν μεταξύ των τιμάτων αυτού, τους άρχοντες του Ιούδα και τους άρχοντες του Ιερουσαλήμ, τους ευνούχους και τους ιερείς και πάντα των λαών του τόπου ήτινες επέρασαν μεταξύ των τιμάτων του Μόσχου. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείραν των εχθρών αυτών και στην χείρα των ζητούντων την ψυχή αυτών. Τα δε πτώματα αυτών θέλουν σύνστε διατροφή εις τα πετεινά του ουρανού και στα θηρία της γης. Και σε δεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και τους έχοντα, άρχοντας αυτού θέλω παραδώσει εις την χείραν των εχθρών αυτών και εις την χείραν των ζητούντων την ψυχή αυτών και στην χείραν του στρατεύματος του βασιλέως της Βαβυλώνος ήτινες ανεχώρησαν από σας. Ιδού θέλω προστάξει, λέγει Κύριος, και θέλω επιστρέψει αυτούς εις την πόλη ταύτην και θέλους υπολεμήσει κατά αυτής και κυριεύσει αυτήν και κατακαύσει αυτήν εν πυρή και θέλω κάμει ερήμωσιν τας πόλης του Ιούδα ώστε να μην υπάρχει ο κατοικών. Αμήν. Τελεία καταστροφή και κρίσης πρωτοφανής του Θεού για την Ιερουσαλήμ και για το λαό του Θεού, για το λαό του Ιούδα, προσδιορισμένη από το Θεό, που κανένας δεν μπορούσε πλέον να μεταλλάξει, να
φέρει να αναβάλει. Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για την απόλυτη κρίση. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Την απόλυτη κρίση. Θα διατάξω, λέει ο Κύριος, τον Αβγοδονόσορα και τα στρατεύματά του να επιστρέψουν στην πόλη της Ιερουσαλήμ, να πολεμήσουν κατά αυτής, να κυριεύσουν αυτήν, να κατακάψουν αυτήν και να κάνουν ερήμωση τας πόλης του Ιούδα, ώστε να μην υπάρχει ούτε ένας κατοικών. Είναι φοβερό να πέσει της ισχύρας Θεού ζώντος. Όμως πως έφτασαν μέχρι εκεί. Βεβαίως, ο Σεδικίας βασιλιάς έπραξε πονηρά. Ας τον δούμε όμως το βασιλιά, γιατί από την κεφαλή εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα. Είτε στην οικογένεια, από την κεφαλή που είναι ο πατέρας, είτε στην εκκλησία, από αυτούς που θέτει ο Θεός σαν διακονίες και σαν πρεσβυτέρους, είτε ακόμη και στο έθνος, από την κεφαλή εξαρτώνται πάρα πολλά. Από τις αρχές και τις εξουσίες που ο Θεός προσθέτει και βάζει. Ο Σεδεκίας λοιπόν ήταν βασιλιάς γιατί τον έκανε ο Ναβουγκοδονόσορ βασιλιά. Και μάλιστα όταν τον έκανε βασιλιά, τον όρκωσε εις τον Θεόν ότι θα είναι πιστός στο Θεό και στον Ναβουγκοδονόσορα. Και ορκίστηκε. Και βασίλεψε. Και του έδωσε και όνομα θαυμαστό. Η δικαιοσύνη είναι του Ιεχωβά, του Κυρίου. Αλλά απεστάτησε πράξας πονηρά ενώπιον του Θεού, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Καθώς αποστάτησε από τους Χαλδαίους, στους οποίους είχε ορκιστεί υπακοή, συνεργασία και συμμαχία ανθρώπινη, και προσετερίστηκε, προσεκολήθη στον Φαραώ και στους Αιγυπτίους. Το γιατί δεν το ξέρουμε, αλλά είναι να ξέρουμε ότι ήταν παραβάτης του όρκου του, παραβάτης συνθήκων και έπρατε πονηρά ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός κάλεσε τον Αβγοδονόσορα και τα στρατεύματά του και πολεμούσαν εναντίον της Ιερουσαλήμ και εναντίον των μοναδικών πόλεων που είχαν απομείνει ελεύθερες, οχυρές πόλεις, τη Λαχής και την Αζικά. Και τότε ο Σεδεκίας κάλεσε τον Ιερεμία και του λέει «Δεήθητη στον Θεό, γιατί καταστραφόμεστε». Και ο Ζεκίας προσευχήθη και τους είπε να κάνουν κάτι αποφασιστικό και αποτελεσματικό σφόδρα. Εκείνο που διέκρινε ο Θεός αλλά και ο Ιερεμίας ήταν ότι οι άρχοντες αλλά και ο λαός του Ιούδα είχαν εχμαλωτήσει, είχαν υποδουλώσει αδελφούς και αδελφές τους, δικαίως θα έλεγα, για οφειλές ή για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Και αυτό δεν άρεσε στο Θεό, όχι γιατί πραγματοποιήθηκε, αλλά γιατί ο Θεός είχε δώσει εντολή αφού περάσουν 7 χρόνια, να κηρύξουν άφεση, συγχώρεση και μάλιστα είχε δώσει μια φοβερή εντολή ο Θεός στο λαό Ισραήλ, που καλόν είναι, αν θέλετε να το δούμε μαζί, είναι σελίδα 189, να δούμε τον Θεό πώς ενεργεί και τι υπόσχεται. Γιατί πάντοτε ο Θεός δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο, στους ανθρώπους, στο λαό του να κάνει χάρη. Όχι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει. Μόνο κατά χάρη μπορεί να βρεθεί δίκαιος. Και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη θα δούμε ότι δίνει το δικαίωμα και την ευκαιρία ο Θεός σε ανθρώπους παραβάτες και αμαρτωλούς να εξητήσουν και να προχωρήσουν την οδό της χάριτος. Λέει λοιπόν στο 12 εδάφιο, στο ΙΕ κεφάλαιο, στην σελίδα 189. «Εάν αδελφός σου, Εβραίος ή Εβραία πολιθή είσαι, θέλεις να δουλεύσει 6 έτη και στο 7ο έτος θέλεις εξαποστείλει αυτόν ελεύθερον από σου. Και όταν εξαποστείλεις αυτόν ελεύθερον από σου, δεν θέλεις εξαποστείλει αυτόν κενών,
Θέλεις εξάπαντος εφοδιάσει αυτόν από το προβάτων σου και από του αλωνίου σου και από του λινού σου. Από όλα όσα ο Κύριος ο Θεός σου ευλόγησε να δώσεις αυτόν. Και να ενθυμηθείς ότι δούλος εστάθησεν τη Αιγύπτο και Κύριος ο Θεός σε λύτρωσε όταν εγώ προστάζω εισέ το πράγμα τούτο. Διαταγή Θεού, αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η διαταγή, είναι το αποτέλεσμα της υπακοής στην εντολή του Θεού. Και λέγει λοιπόν στο 18 εδάφιο, πρόσεξε να μην φανείσαι ένα σκληρό όταν έλθει η ώρα να εξαποστείλεις αυτόν ελεύθερον από εσού. Μη σου φανεί άδικο το ότι τον ελευθέρωσες, έκαμες άφεση στο δούλο σου ο οποίος επολύθησε σε, διότι σε δούλευσε το διπλόν μισθωτού δούλου 6 χρόνια και τώρα υπόσχεσαι αδερφοί. Και Κύριος ο Θεός σου θέλει σε ευλογή εις πάνω ό,τι αν κάμνεις. Εάν κάμνεις αυτό, όποιες είναι και οι παραβάσεις σου, όποιες και αν είναι οι ανομίες σου, θα βρεις χάρη από το Θεό, εάν κάμνεις άφεση σε αυτούς που υποδούλωσες δικαίως. Αν συγχωρήσεις εκαρδίας. Και ο Ιερεμίας το Σεδεκία όταν του είπε προσευχή σου, ο Ιερεμίας είπε προσευχήθηκα και ο Θεός μου είπε και μου πρότεινε να κηρύξουμε άφεση στους δούλους και στις δούλες των Εβραίων. Και πράγματι υπήκουσαν και απέμπεμψαν όλοι, άρχοντες, λαός, ιερείς, όλοι όσοι είχαν υποδουλωμένους αδελφούς τους, τους απέμπεμψαν ελευθέρους και βρήκαν χάρη από το Θεό. Το αποτέλεσμα, λέει η Γραφή, εξήλθε το στράτευμα του Φαραώ εκ της Αιγύπτου και όταν οι Χαλδαίοι πολιορκούντες στην Ιερουσαλήμ ήκουσαν τη φήμη, ανεχώρησαν από Ιερουσαλήμ. Τι θέλανε δηλαδή ο λαός Ισραήλ, ο λαός του Ιούδα, τότε και ζητήσαν από το Θεό, ελευθέρωσέ μας από τους Χαλδαίους. Και ο Θεός άμεσα έκαμε χάρη. Ξεσήκωσε το Φαραώ, φοβήθηκαν οι Χαλδαίοι γιατί έβαλε φόβο Θεού ο Θεός στην καρδιά τους και έφυγαν. Και ελευθερώθησαν. Κατά χάρη. Γιατί πάλι ήτανε ένοχος ο Σεδεκίας όρκου, αποστασίας και έργων πονηρών. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τους δρόμους τους μικρούς της χάριτος που ο Θεός άφηνε στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ περισσότερο δε στην Καινή Διαθήκη. Όμως, όπως όταν ο Θεός, ο Λόγος του Θεού μας λέει «μετανοήσατε και επιστρέψατε και εγώ θα σας δεχτώ και θα σας ευλογήσω», γιατί η μετάνοια είναι αυτή που σβήνει, γκρεμίζει όλες τις συνέπειες, μετάνοια από την αμαρτία μας, τις συνέπειες της κακές της αμαρτίας, αλλά η μετάνοια είναι αυτή, επίσης που σβήνει όλες τις καλές συνέπειες όταν μετανοήσουμε για το καλό που πράξαμε. Και μη σας φανεί περίεργο, γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, και είναι βέβαιον ότι όταν πράξουμε αγαθόν, θα έρθουν εισηγήσεις από την καρδιά μας, από τον κόσμο, από τον διάβολο, από το περιβάλλον, για να μας οδηγήσουν στο να μετανοήσουμε για το καλό που πράξαμε υποτασσόμενοι στο Λόγο του Θεού, ώστε να σβήσει, να σβηστούνε όλες οι αγαθές συνέπειες των αγαθών έργων που κατά την εντολή του Θεού πράττουμε σαν άνθρωποι του Θεού. Έτσι λοιπόν το ίδιο συνέβη και στο λαό Ιούδα. Μετανόησαν για την υπακοή τους, γιατί πίστεψαν ότι δεν ήταν αποτέλεσμα της υπακοής τους, αλλά ήταν αποτέλεσμα της συμμαχίας τους με τον Φαραώ και με τους Αιγυπτίους. Και τότε έγινε Λόγος Θεού. Λόγος Θεού όχι για να προσδιορίσει μόνο το κακό τέλος, αλλά πολύ περισσότερο για να δώσει την ευκαιρία
ο Θεός στους ανθρώπους να μετανοήσουν και να σβηστούν οι συνέπειες των παραβάσεων και των ανομιών τους. Και έτσι λοιπόν ο Ιερεμίας μιλάει στον Σεδεκία αλλά και στο λαό Ιούδα. Πράξατε το αγαθόν, υπακούσατε στο λόγο του Θεού. Ήρθε το αποτέλεσμα της υπακοής σας. Αλλά όταν είδατε ότι ελευθερωθήκατε, τότε ξεχάσατε το Θεό και ξανακάματε καθένας από εσάς αυτούς που είχατε ελευθερώσει από δούλους, δούλους σας και δούλες σας. Γκρεμίσατε την άφεση που κάματε. Κλείσατε το δρόμο της χάριτος. Ο Θεός να μας φυλάει και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μήνυμα του Θεού σήμερα. Πολύ σοβαρό. Πρόσεχε, να προσέχουμε. Μην κλείνουμε το δρόμο της χάριτος που ανοίγει ο Θεός. Είναι πολύ εύκολο να τον κλείσουμε, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί. Και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερο σημείο, στο σημείο της άφεσης, της συγχώρεσης, της μακροθυμίας. Γιατί αν δεν συγχωρέσεις, δεν μακροθυμήσεις, τότε το βέβαιο είναι ότι θα αντιμετωπίσεις ένα Θεό που είναι πυρ καταναλύσκων. Ο Θεός να μας φυλάει, να φροντίζουμε να παραμένουν ανοιχτοί οι διάδρομοι, οι δρόμοι, τα μονοπάτια της χάριτος που ο Θεός βάζει μπροστά μας μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από τη δικαιοσύνη του Θεού. Να διερευνούμε με προσοχή τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός για να περπατάμε στους στρίβους της δικαιοσύνης του Θεού έχοντας καλοποιημένα τον Ιησού Χριστό. Και ο Θεός μίλησε, προφήτευσε. Και εγώ κάμω άφεση στον πόλεμο, στις αρρώστιες και στην πείνα και θα σας παραδώσω εις διασποράν. Γιατί όχι μόνο υπακούσατε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού και κάματε άφεση στους δούλους σας και στις δούλες σας, αλλά μάλιστα και περάσατε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού υποσχόμενοι, ορκιζόμενοι θα έλεγα, ανάμεσα στο μόσχο τον οποίο σχίσατε εις δύο, ώστε επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου να βρείτε χάρη, ώστε αυτό το οποίο κάνετε, άφεση στους δούλους και στις δούλες, στους οφειλέτες, αυτό το οποίο κάνετε με όλη σας την καρδιά, να έχει τα αποτελέσματα των υποσχέσεων του Θεού, δηλαδή ό,τι αν πράτεται να το ευωδώνει ο Θεός, ό,τι επιδιώκεται να γίνεται, όπου πηγαίνετε να ανοίγει πόρτα ο Θεός, να μην βρίσκετε κλειστές πόρτες, να βρίσκετε ανοιχτές πόρτες. Επειδή όμως μετανοήσατε για το καλό σας, χάσατε τις υποσχέσεις του Θεού προς ευλογία. Και τώρα εκείνο που έρχεται είναι τρομερό κακό, μοναδικό κακό. Φοβερό. Καταστροφή πλήρης. Δεν τους είπε σήμερα θα γίνει. Τους είπε θα γίνει με το προφητικό του Λόγο ο Θεός. Γιατί ο μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυεύσπλαγνος Θεός δίνει χρόνο με τη μακροθυμία του σε όλους μας και τότε να επιστρέψουμε, να μετανοήσουμε με όλη μας την καρδιά από οτιδήποτε έχουμε δεμένο, να ελευθερώσουμε για να ελευθερωθούμε και να είμαστε πάντοτε ελεύθεροι και να μην ξεχνάμε, αγαπημένα μου αδέλφια, όποιον ο Ιησούς Χριστός ελευθερώσει, αυτός πραγματικά είναι ελεύθερος. Και ο Ιησούς Χριστός ελευθερώνει αυτούς που ελευθερώνουν. Βόηθησε μας, Κύριε. Αμήν.